Το θέμα ακίνητα. Ανοίγουμε το θέμα αγορά ακινήτων και των επιχειρηματικών αλλά και των οικειών. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα έχουμε εδώ τον κύριο Μπάκα, τον κύριο Μουζάκη, το φοροτεχνικό. Και αγορά όμως. Έχουμε Black Friday την Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο για τα ακίνητα και επιστρέφουμε. Η επιθυμία δεκάδων πολιτών από τρίτες χώρες να αποκτήσουν ευρωπαϊκό διαβατήριο μέσω της χρυσής βίζας αναθέρμανε την παγωμένη αγορά ακινήτων στη χώρα μας. Περισσότεροι από 2.014 ξένοι αγοραστές ή επενδυτές απέκτησαν ακίνητα αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ το καθένα από το 2013 έως και σήμερα. Από την Κίνα, 850 αγοραστές απέκτησαν ακίνητα στη χώρα μας. Από τη Ρωσία, 388, ενώ από την Τουρκία, 161. 98 Αιγύπτιοι, 85 Λιβανέζοι, 73 Ουκρανοί επένδυσαν σε ακίνητα στην Ελλάδα. 62 πολίτες από το Ιράκ, 48 Σύριοι, 46 Ιορδανοί, 18 Σαουδάραβες και 18 Αμερικανοί διαθέτουν πλέον κατοικία στη χώρα μας. Άλυμο, καλαμάκι, ελληνικό, γλυφάδα, βούλα, το παράλληλο μέτωπο είναι αυτό που προτιμάτε. Η σύνηθη πρακτική είναι 80 με 100 τετραγωνικά διαμέρισμα, η σύνηθη ζήτηση. 80 με 100 τετραγωνικά διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια, αποθήκη, πάρκινγκ και αυτονομία θερμάνσεως. Το συνολικό ύψος των κεφαλαίων για τις αγορές ακινήτων ανέρχεται σε περίπου 1,1 δις ευρώ, με τους αγοραστές να αυξάνονται κατακόρυφα από το 2013 έως και φέτος. Έτσι, το 2013 αγόρασαν ακίνητα στην Ελλάδα μόλις 21 ξένοι αγοραστές. Το 2014 οι ξένοι αγοραστές ακινήτων ήταν 451, το 2015 964, το 2016 1550, ενώ φέτος έως το Σεπτέμβρη οι αγοραστές συνολικά έφτασαν τους 2014. Είναι χαρακτηριστικό πως μόνο ένας εργολάβος μέσα σε ένα δίμηνο πούλησε 6 πολυτελείς κατοικίες άνω των 250.000 ευρώ στο παραλιακό μέτωπο. Οι αγοραστές, 3 Τούρκοι από την Κωνσταντινούπολη, 2 Αιγύπτιοι και 1 Ιρανός. Τα στοιχεία των αγοραπολισιών δείχνουν ότι οι Κινέζοι επενδυτές επιλέγουν σε συντριπτικό βαθμό την Αττική για την αγορά ακινήτου και δευτερευόντως την Κρήτη. Οι Ρώσοι επενδυτές επιλέγουν τη Χαλκιδική, την Κέρκυρα, την Κρήτη, την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Οι Τούρκοι, η Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ενώ οι επενδυτές από τις αραβικές χώρες προτιμούν Αττική και Κυκλάδες. Οι Κινέζοι κοιτάνε παντού. Κοιτάνε την ευκαιρία. Είναι πολύ έξυπνοι πλέον, επειδή κοιτάνε, έχουν μάθει τις τιμές, κάνουν καλή έρευνα αγοράς και κοιτάνε πραγματικά τις ευκαιρίες. Και γι' αυτό κοιτάνε και στο κέντρο της Αθήνας που έχουν και πάρα πολλές. Και τα νότια προάστια, κυρίως στη Γλυφάδα, έχουν μεγάλη αύξηση στην επισκεψιμότητα. Επειδή πολλοί κοιτάνε πέρα από την ευκαιρία, κοιτάνε και το κοντά στη θάλασσα. Ανάλογο πρόγραμμα αγοράς ακινήτων στην Κύπρο έχει ως όριο τις 300.000 ευρώ, στην Πορτογαλία τις 500.000 ευρώ, στην Ισπανία τις 500.000 ευρώ και στη Μάλτα 320.000 ή 270.000 ευρώ ανάλογα με την περιοχή. Λοιπόν, εδώ κοιτάζουμε τα μηνύματα, ενώ είδατε ήδη το βίντεο, πάρα πολλά μηνύματα σε σχέση με τη συζήτηση για τον κύριο Παπαδημούλη. Λοιπόν, έτσι ενδεικτικά λίγο και πάμε στα ακίνητα. Μήνυμα πρώτο. Κυρία Μαυραγάνη, είστε πάρα πολύ αγενείς. Διακόπτεται συνεχώς το συνομιλητή σας. Μην τα δείχνετε, τα έχω διαβάσει, είναι άλλο μήνυμα. Μήνυμα δεύτερο. Κυρία Μαυραγάνη, συγχαρητήρια. Σας είπα ότι ήθελε και έφυγε. Διαλέξτε. Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ στα προβλήματα. Ακίνητα. Είδαμε στο βίντεο στο ρεπορτάζ της Μέρης της Ορφανίδης. Α, δεν σας παρουσίασα τους καλεσμένους. Εδώ είμαι αγενής. Συγγνώμη. Λοιπόν. Ο κύριος Μουζάκης και από πριν, ο κύριος Μπάκας. Καλή σας μέρα, κύριε Μπάκα. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Νικολαράκος, πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αμαρουσίου. Ο κύριος Μπάκας είναι πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματος Μεσητών. Καλημέρα σας. Και η κυρία Σουζάνα Κλιμεντίδη, την ξέρετε, δικηγόρος για τα κόκκινα δάνεια. Καλημέρα, καλημέρα, χαμογελαστή Σουζάνα. Επίσης, φίλοι μου, και λοιπόν, ποτέ δεν είσαι αγενής. Το προσπαθώ τουλάχιστον. Λέμε και τα... Είναι τι γυαλιά σωστά φοράει ο καθένας. Πότε τα γυαλιά κοκκινίζουν, πότε μπλεδίζουν, αναλόγως. Λοιπόν, και δεν φοράει κανένα τα γυαλιά ο καθένας και βλέπει. Σκοπό. Και δεν βαριέσαι. Σε άλλη σκοπιμότητα να πούμε ότι λοιπόν, πάντα εξαιρετικά ευγενής, όπως και τώρα, γιατί την παρακολουθήσαμε τη συνέντευξη κι εμείς. Να σε καλά, Σουζάνα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Μπάκα, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το ρεπορτάζ που είδαμε. Έχουμε την εξής παράμετρο. Έρχονται αρκετοί ξένοι, Κινέζοι, Ρώσοι και άλλων εθνικοτήτων άνθρωποι και αγοράζουν ακίνητα για να πάρουν την άδεια διαμονής. Αυτό έχει αλλάξει κατά πολύ την εικόνα στην αγορά, δηλαδή κινείται αυτό που λέμε. Ακούσατε, οι ξένοι αυτή τη στιγμή έχουν έρθει στη χώρα μας, διότι η χώρα μας τους δίνει δυνατότητα με 250.000 ευρώ και 1 ευρώ να αποκτήσουν την χρυσή βίζα, η οποία μπορούν να διαμένουν στη χώρα μας 5 έτη και να ανανεώνουν αυτή τη βίζα ανά πενταετία.
Ναι. Το θέμα ποιο είναι, ότι επιλέγουν τη χώρα μας με τον εξής λόγο. Επειδή η χώρα μας έχει μια πτώση των τιμών που αγγίζει περίπου το 50 και 55%, είναι μια επενδυτική ευκαιρία για αυτούς για το μέλλον. Πρώτο. Δεύτερο, το πρόγραμμα άρχισε να κινείται τα τελευταία 1,5 χρόνο περίπου. Για να δούμε λίγο αυτό που λέτε. Έχουμε ετοιμάσει μια κάρτα με στοιχεία που μας στείλατε. Και δείχνει χρονιά-χρονιά τι γίνεται στα ακίνητα και πραγματικά υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να τη δούμε αλλά την κάρτα αυτή. Αλλά η κινητικότητα στις συγκεκριμένες περιοχές όμως. Έτσι, θα δεν είναι η επόμενη παντού. Κάρτα, θα τη δούμε και αυτή. Λοιπόν, κάρτα πρώτη, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017, οι άδειες διαμονής, όπως θα δείτε, έφτασαν τις 4.962. Αυτές οι συνολικές όμως μαζί με τις οικογένειές τους. Εδώ να το εξηγήσουμε. Τι, ότι ας πούμε, αγόρασα εγώ. Εγώ και πήρε ο σύζυγός σας, ναι, τα παιδιά σας, αν είναι 3, 4 ή 5. Έτσι. Και οι γονείς, οι δικοί σας. Δηλαδή α, και τα πεθερικά μαζί. Και τα πεθερικά δηλαδή. Μαζί, σαφώς. Άρα μπορεί μόνο να πάρει όλη την οικογένεια. Γονείς του ενός, γονείς του άλλου, ακριβώς, παιδιά και το ζευγάρι. Ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε 4.795 αγορές. Είναι τα πρόσωπα. Είναι τα πρόσωπα. Όλα μαζί. Αγορές έχουμε εικόνα. Είναι ανιώδες κατιώδες πρώτου βαθμού στην ουσία. Σωστό. Οι αγορές έχουμε εικόνα. Είναι περίπου 1.570. 1.500 ακίνητα δηλαδή. Συνολικά. Να ξαναδούμε λίγο την κάρτα για να δούμε τι γινόταν τα προηγούμενα έτη. Το 2013 μόλις 42. Ήταν στην αρχή. Γιατί ξέρετε, είχε γίνει ένα μεγάλο λάθος το 2013. Ναι. Ενώ είχαμε πάει, είχε πάει η κυβέρνηση στην Κίνα να κάνει το promotion ουσιαστικά του συγκεκριμένου προγράμματος, είχαν ξεχάσει να αναφέρουν στην Κίνα ότι η βίζα είναι πενταετής και ότι ανανεώνεται αυτόματα. Α, και πίστευαν οι Κινέζοι, που είναι μια μεγάλη αγορά, γιατί η μέση τάξη της Κίνας είναι 100 εκατομμύρια άνθρωποι. Οι οποίοι δεν γνώριζαν ότι μπορούν στην επόμενη πενταετία η βίζα να ανανεωθεί αυτόματα. Πίστευαν ότι θα πληρώσουν 250.000 ευρώ για 5 χρόνια. Ωραία. Και τα επόμενα χρόνια, πάντως, άμα θα δείτε, άμα ξαναφέρουμε, Θανάση, την κάρτα άλλη μία μπροστά, αρχίζει τσιμπάει σιγά-σιγά, αλλά η μεγάλη, ας το πούμε, έτσι, έκρηξη είναι φέτος. Ακούστε τι συμβαίνει εδώ πέρα τώρα. Ναι. Εδώ συμβαίνει το εξής φαινόμενο, το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ότι ενώ ζητάμε 250.000 στη βίζα, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που το ακίνητο δεν στοιχίζει 250.000 ευρώ, αλλά στοιχίζει 100 με 120.000 ευρώ. Εκεί τι γίνεται. Και τιμολογείται το ακίνητο στο συμβόλαιο 250.000 ευρώ. Και υπάρχει ένα κενό. Κολπάκια 80.000 ευρώ, 70.000 ευρώ. Φουσκώνουμε πάλι. Αυτό όμως το κόλπο δεν δημιουργήθηκε από τους Έλληνες. Δημιουργήθηκε από, κατά κύριο λόγο, από Κινέζους, οποίοι λένε για να φέρω εγώ τον πελάτη μου στην Ελλάδα, θα μου δώσει προμήθεια το 30% ή το 25% ή το 40%. Τη τιμή πώληση. Μάλιστα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Κάποιο δεν μπορεί να σου πει το από 250.120, όση ανάγκη και να έχει, προτιμεί να το κλείσει για να το κρεμίσει μόνο του. Σωστό. Για να δούμε και τι περιοχέ αυτό που είπατε πριν. Αν μου επιτρέπετε μόνο να πω κάτι για το θέμα τη λεγόμενη Golden Visa, καταρχήν να πούμε ότι είναι παλαιό φαινόμενο στην Ευρώπη. Στην Κύπρο είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον. Η αριθμή αυτή, να καταλάβετε, στην Κύπρο είναι στοιχειώδη. Δεν μιλάμε για τίποτα, για τα νούμερα. Και στην Πορτογαλία η οποία είναι και πολύ πιο ακριβή η Golden Visa. Και να πούμε το εξής, γιατί επίσης γίνεται μια παρανόηση. Η Golden Visa δεν είναι ούτε ηθαγένεια, ούτε η άδεια διαμονής ή μόνιμης παραμονής που δίδεται σε λοιπούς αλλοδαπούς με άλλα στοιχεία. Είναι μια μορφή επενδυτικού σχήματος σε ακίνητη περιουσία, η οποία δίδει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με σημαντική οικονομική άνεση, γιατί αυτό πολύ καλά, όπως είπατε, η μέση κινέζικη τάξη, η μεσαία μάλλον κινέζικη τάξη, είναι μια, είναι και μεγάλη σε αριθμό αλλά και ισχυρή οικονομικά. Μιλάμε για επιχειρηματίες, βιομηχανούς και ούτω καθεξής. Και το πολύ σημαντικό, επειδή λόγω και του ελληνοκινέζικου επιμελητηρίου αλλά και της γλώσσας το έχω δει και από την πράξη, είναι ότι δυστυχώς δεν έχουμε προβλέψει αυτό που υπάρχει στην Κύπρο, που είναι η δυνατότητα να δώσουμε πλήρη δικαιώματα ηθαγένειας σε Κινέζους, Ρώσους και λοιπούς επενδυτές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επενδύσουν στην Ελλάδα. Στην Κύπρο, αν επενδύσεις πάνω από 1 εκατομμύριο σε οποιοδήποτε μορφής διαδικασία ή δραστηριότητα, σου δίνει αυτόματα τη δυνατότητα πλήρους ηθαγένειας. Στην Κίνα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ότι η Κίνα, σαν κράτος, λέει ότι δεν μπορεί να έχει δύο υπηκότητες. Έχει να γίνει στην Κύπρο με διαδική συμφωνία. Οι Κίνα όμως δεν μπορούν. Οι Κινέζοι δεν μπορούν λόγω του δικού του κράτους. Επιλέγουν μία από τις δύο. Αυτό δύο. Για να δούμε τις περιοχές. Γιατί υπάρχει μία αναθέρμανση, αλλά δεν είναι σε όλη την Ελλάδα. Όχι, όχι. Λοιπόν, Πειραιάς, Αθήνα, Παλίνη. Την Παλίνη πώς τη βρήκανε? Είναι κοντά στο αεροδρόμιο, λογικά. Μάλλον, και και νεότητα, αυτό... έχει και σχετικά καινούργια κίνητα, νομίζω, οικιστικά. Αυτό θα ήταν η εξήγηση. Στην Αθήνα, όταν είμαι Αθήνα, να ξέρουμε κάτι. Είναι το κέντρο της Αθήνας, όταν μιλάμε για πλάκα, μιλάμε για κουκάκια, αυτές είναι περιοχές. Κατά κύριο λόγο, μετά όμως, οι ξένοι έχουν στοχεύσει κυρίως στις περιοχές όπως είναι Γλυφάδα, Άλμος, Καλαμάκι, Άγιος Δημήτριος, Βούλα, δηλαδή
το παράκτο μέτωπο του Νομοτικής. Mm-hmm. Εκεί έχουν στοχεύσει οι ξένοι. Και πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Πολύγυρος, Χανιά, Θεσσαλονίκη, Κόρινθος, Ερμούπολη και Άγιος Νικόλαος. Η Κόρινθος είναι εναλλακτική περιοχή, εναλλακτική περιοχή, ότι είναι πιο φτηνή σε σχέση με τη Γλυφάδα ή τη Βούλα. Mm-hmm. Ερώτηση τώρα, επειδή ακούσαμε κατά καιρούς. Γι' αυτό δεν βλέπουμε καθόλου τα βόρεια προάστια. Ah. Τα βόρεια προάστια έχουν μια μεγάλη πτώση των τιμών. Ναι. Δεν τα προτιμούν δηλαδή τα βόρεια προάστια. Όχι, γιατί αυτοί τους αρέσει τη θάλασσα. Θέλουν θάλασσα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι η πρώτη πολυκατοικία που γίνεται τώρα, φέτος, έχουμε μια νέα πολυκατοικία που γίνεται μετά από 8-9 χρόνια. Γι' αυτό το σκοπό. Σαν ο Γλυφάδα. Mm-hmm. Η οποία ξεκινάει η τιμή πώλησης με 2.800 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Α, μάλιστα. Δηλαδή γενικότερα τα νότια, ενώ έχουν πέσει οι τιμές τους, έχουν σταθεροποιηθεί λίγο. Μπράβο. Λόγω των ξένων, του ξένου ενδιαφέροντος. Το οποίο ενδιαφέρον κάποια στιγμή σταμάτησε να υπάρχει, mm-hmm. λόγω την πετρολοκυλίδα που υπήρχε στην περιοχή. Mm-hmm. Δύο απορίες έχω και πάμε και στις άλλες παραμέτρους. Κάποια στιγμή ακούσαμε ότι στη Σκουφά στο Κολωνάκι, mm-hmm. μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία, ήρθαν αρκετοί Τούρκοι, οι επιχειρηματίες ή μη επιχειρηματίες, και αγοράσανε κατά μήκος του δρόμου πάρα πολλά κίνητα. Αυτό είναι αληθές. Είναι αληθές το χρονοβάσιο κίνητα. Δεν βλέπουμε ότι οι Τούρκοι μέσα στο 2016, 2017 μάλλον, είχαμε 161 βίζες. Δηλαδή είχαμε 161 Τούρκους που επένδυσαν στην χώρα μας. Άρα ουσιαστικά αλλάζει χέρια η αγορά στο Κολωνάκι, σαν συγκεκριμένο δρόμο, για να το πούμε. Από τους Έλληνες και έχει πάει σε Τούρκους. Ναι. Αυτό ισχύει και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή οι Τούρκοι γενικότερα επενδύουν σε επαγγελματικά κίνητα. Mm-hmm. Δίνει σαν τους άλλους επενδυτές. Μένουν εδώ. Μετά το πραξικόπημα, ας πούμε, κάποιοι θα και μένουν μόνοι εδώ. Είναι πάρα πολλοί Τούρκοι μένουν εδώ πέρα. Πρώτα και δεύτερο, τι γίνεται. Οι Τούρκοι γενικά ήθελαν να είχαν ένα πόδι στην Ευρώπη. Και η mm-hmm. χώρα μας τη γνωρίζουν, mm-hmm. είναι δίπλα. Mm-hmm. Έχουν επισκεφθεί πάρα πολλές φορές για διακοπές. Αυτό συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή στην περιοχή αυτή τη στιγμή που είναι στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Και στην 40 εκκλησίες στη Θεσσαλονίκη γενικότερα, mm-hmm. έχουν επενδύσει πάρα πολύ. Ωραία. Αυτό ισχύει και στο κέντρο της Αθήνας σε επαγγελματικά κίνητα. Τι γίνεται τώρα, θα επανέλθουμε στο θέμα των τιμών και να δούμε και τι γίνεται με τιμές ενοικίασης καταστημάτων σε εμπορικούς δρόμους. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Μουζάκη. Κύριε Μουζάκη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τους φόρους στα ακίνητα, που η λογική του Έλληνα να επενδύει σε ακίνητα, είτε για τον εαυτό του είτε για το παιδί του. Να ποντάρει εκεί την όποια περιουσία είχε. Έγινε κάποια στιγμή βραχνάς και πρόβλημα μεγάλο. Πόσους φόρους έχουμε αυτή τη στιγμή στα κίνητα? Δυστυχώς, αν τους προσμετρήσουμε μαζί με τέλη και λοιπές φορές, μπορεί να ξεπερνούν 40. 40 φόρους. Ναι, κυριολεκτούμε. Ξέρετε, το ακίνητο είναι το μόνο στοιχείο επενδυτικό που πληρώνεις φόρους από τη στιγμή που το αποκτάς ως γη, μπορεί να χτίσεις μετά μέχρι την κατεδάφιση, συνέχεια το πληρώνεις σε κάθε φάση ακριβώς. Και έκφανση. Δραστηριότητας ή μη δραστηριότητας. Ναι. Και αυτό είναι τραγικό. Γιατί ήρθαν παράδειγμα οι φόροι μεταβιβάσεως κτλ. Ναι. Αυτοί είχαν έρθει, ξέρετε, επιπλαστήρα. Μιλάμε τώρα από το 1950. Μάθουμε ιστορίες. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι είχε συμβεί. Ναι. Εκεί λοιπόν τι έλεγε, ότι όταν γινόταν μια αγοραπολισία, επειδή δεν προέκυπτε αν το εισόδημα που είχε είναι φορολογημένο, σου λέγε εκεί πάμε να σε φορολογήσω. Και είχε έρθει λοιπόν φόρος μεταβίβαση. Ήρθε και έμεινε. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν έχει τη δυνατότητα να δει αν ένα εισόδημα είναι φορολογημένο ή δεν είναι φορολογημένο. Άρα λοιπόν. Αποκτάς ένα ακίνητο, για παράδειγμα, με φορολογημένο εισόδημα, ναι. προκύπτει ότι είναι φορολογημένο και έρχεσαι στη μεταβίβαση να ξαναπάρεις φόρο. Δεν έχει σημασία να είναι 3% τώρα, παλιά ήταν 8, 10, 11%. Είναι τιμωρητική σημασία, λογική πια. Βεβαίως. Τόλμησες να πάρεις ακίνητο, το σε τιμωρώ. Το χρησιμοποιείς τάπλε, τέλος ακίνητης περιουσίας, ένφια, προηγούμενα με οποιαδήποτε άλλη μορφή. Αυτό... Και το φορολογήσα και μέσως, αν επιτρέπετε, και με το τεκμαρτό εισόδημα. Βεβαίως. Τεκμαρτά. Αυτές οι λογικές λοιπόν δεν μπορούν να υπάρχουν εν έτη 2017. Όταν θέλουμε εμείς, οι άλλοι πηγαίνουν στο φεγγάρι και εμείς ακόμα ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία είναι ξεπερασμένα. Σας είπε η Σουζάνα, η φίλη μου, για την Κύπρο. Η Κύπρος λοιπόν το έχει κάνει αυτό, μια τεράστια μπίζνα. Έχουν μαζέψει του κόσμου τα δισεκατομμύρια. Αναπτύχθηκε η οικονομία τους. Γιατί βρήκαν οι άνθρωποι έναν πολύ ωραίο τρόπο να πάει όλος να επενδύσει. Κάντε μια βόλτα. Η Σουζάνα έχει πάει λοιπόν στη Λεμεσό να δείτε τι έχει γίνει εκεί. Ακριβώς. Υπάρχει δομή όμως. Περιοχές. Υπάρχει δομή στον επενδυτή. Υπάρχει δομή. Να πω κάτι λίγο. Γιατί μιλάμε γιατί οι χώρες που ήταν στα μνημόνια όπως και η Κύπρος πάνε την επόμενη τους μέρα και εμείς δεν την πάμε. Αυτό το τρέχουν. Ιδιωτικά πανεπιστήμια τα τρέχουν. Ξέρετε πόσα Ελληνόπουλα πήγαν. Ξέρετε τι γίνεται και σπουδάζουν εκεί. Και επαγγελματίες. Και επαγγελματίες πάρα πολύ. Εγώ μπορώ να σου πω πόσοι συνάδελφοί μου δικηγόροι έχουν αποχωρήσει. Οι συνάδελφοι που στην Κύπρο και πάνε πολύ καλά. Από εδώ και πήγαν στην Κύπρο. Δικηγόροι, μεγάλοι δικηγόροι. Προφέσεις ήμουν κάτω στην Κύπρο.
και συνέντευξε πολύ μεγάλο δικηγόρο. Μου λέει: έχω φύγει, φύγει το γραφείο, το πήρε και πήγε κάτω. Ναι, δραστηριοποιείται από εκεί. Για ποιο λόγο λοιπόν να καθίσει όλο εδώ πέρα, είτε με το ακίνητο, είτε με την ευρωπαϊκή δραστηριότητα, είτε με το πανεπιστήμιο. Ναι, με τους φόρους που λέτε. Ακίνητο το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι ξενίκιαστο ή ακίνητο το οποίο δεν παίρνει τα ενίκια και υποχρεώνεται να πληρώσει όλους τους φόρους του ακέραιου. Αυτό είναι το τραγικό, ότι πληρώνει φόρους σε ένα επενδυτικό στοιχείο το οποίο δεν αποφέρει τίποτα, δεν έχει καμία ωφέλεια. Να μου φορολογήσεις την ωφέλεια, την υπεραξία που τυχόν έχει δημιουργηθεί. Τώρα με τις αλλαγές, Αντώνη, αντικειμενικές εμπορικές, θα αλλάξει και ο ΕΝΦΙΑ. Βεβαίως, θα αλλάξει και όταν το αλλάξει η κυβέρνηση μέσα στο 18 που λέει. Αν συμβεί αυτό. Και με την έλευση των καινούριων αντικειμενικών, που στις περισσότερες περιπτώσεις, ιδιαίτερα πιθανά στις ακριβές περιοχές, έρθουν προς τα κάτω. Καταλαβαίνετε ότι αφού η στόχευση είναι συγκεκριμένη, ο στόχος ποιος είναι, στον ΕΝΦΙΑ έχουμε να βεβαιώσουμε 3,2 δισεκατομμύρια και με την ρήτρα της πραξιμότητας να σπράξουμε 2,65. Ναι. Ωραία. Ό,τι άρα, και λοιπόν, να γίνει. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, αφού έχουμε συμφωνήσει αυτό, έστω και να αλλάξουν αντικειμενικές, θα πρέπει να αλλάξουν οι συντελεστές, η δομή του, ώστε να ξαναφτάσουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Άρα μην περιμένουμε ότι θα έχουμε κάτι τραγικά. Έτσι, ευμενές για τον πολίτη. Μάλιστα. Γιατί το στόχος είναι ο ίδιος. Και να κάνω και μία επισήμανση. Ενώ φορολογείται ο πολίτης με την αντικειμενική αξία, όποια και αν είναι αυτή, ακόμη που δεν θεωρώ ότι θα πλησιάσει σημαντικά την εμπορική, όταν το σπίτι του ή αν το σπίτι του βγει σε πλειστηριασμό από το δημόσιο, θα βγει στην εμπορική του αξία. Έτσι. Που δεν ξέρουμε ποιος καθορίζει. Έτσι, η οποία υποτίθεται καθορίζεται από έναν αόριστο πραγματογνώμονα που τον ορίζει η τράπεζα και το μόνο δικαίωμα που έχει ο φιλέτης, ο οποίος κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του, είναι να φέρει αντιρρήσεις μέσα από δικαστικές διαδικασίες με πολλοί κόσμο να μην έχει ούτε την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει για ανακοπή ή για αναστολή των διαδικασιών. Ένα ερώτημα. Ο κ. Αθανάσιος λέει σχετικά με την ηλεκτρονική δημοπρασία κατοικιών από κόκκινα δάνεια. 29 Νοεμβρίου αρχίζουν οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις. Ναι, πιλωτικά για αρχή. Θα γίνεται με απόφαση της τράπεζας ή και κατόπιν απόφαση δικαστηρίου. Ούτως ή άλλως ο πληστηριασμός προϋποθέτει συγκεκριμένα βήματα. Ένα από αυτά είναι και η απόφαση δικαστηρίου, η λεγόμενη διαταγή πληρωμής. Πρέπει να έχει βγει μια διαταγή πληρωμής όταν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, να έχει χάσει ο πολίτης την αίτηση αναστολής ή να μην την έχει εμπρόθεσμα ασκήσει, να μην έχει ασκήσει και κάποια ανακοπή. Στην περίπτωση που προχωρήσει τον πληστηριασμό, την επιλογή για την ηλεκτρονική, για τη διενέργεια ηλεκτρονικά του πληστηριασμού την έχει η τράπεζα μόνον. Ο οφειλέτης δεν έχει καμία δυνατότητα άρνησης της διενέργειας του πληστηριασμού με ηλεκτρονικό μέσο. Μάλιστα. Και να πω το εξής, το μόνο που θα κάνει ο οφειλέτης δυστυχώς είναι με έναν κωδικό που θα του δίδουν να παρακολουθεί το ακίνητό του να αλλάζει χέρια. Μάλιστα. Τόσο απλά. Πριν πάμε στα της αγοράς, δύο μηνύματα θέλω. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: συνεργάζομαι με εκτιματοπαθητικό γραφείο συνεργάτης. Με προμήθεια και τα λοιπά, ναι, τέλος πάντων. Έχουν έρθει, λέει, στο γραφείο Γάλλοι και Βέλγοι για αγορά ακινήτων. Στη μία περίπτωση ήταν για διαμέρισμα με τρία υπνοδωμάτια μέχρι 35.000 ευρώ για περιοχή Καλλιθέας και άλλη περίπτωση ήταν για μονοκατοικία μέχρι 1.200.000 ευρώ παραθαλάσσιο με 4-5 υπνοδωμάτια με θέα θάλασσα και υπάρχουν ιδιοκτήτες στα νότια προάστια που γνωρίζω και δεν θέλουν τους Κινέζους, λέει, ως αγοραστές. Εντάξει, τώρα αν πάει κάποιος να το αγοράσει, θα κρίνει. Εγώ να σταθώ στο πρώτο όμως. Ναι. Αυτό το λέγαμε και πριν μπούμε στο στούντιο. Λέγαμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή εωρείται. Ότι μπορεί να βρει κάποιο να βρει σπίτι στην Ουσιαγόρα της Αθήνας με 20.000 ευρώ. Ναι. Με δύο υπνοδωμάτια. Αυτό λέγαμε πιο πριν. Ισχύει αυτό. Ακούγατε. Μέχρι το 2014, αυτό πραγματικά υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις. Αυτό όμως δεν υπάρχει πια. Ήταν ακραία φαινόμενα, στιγμία. Σήμερα εδώ υπάρχουν. Εδώ λέγανε και 3.000 ευρώ, 5.000 ευρώ. Στον Γκίζη, στην Καλλιθέα, συγγνώμη, στην Κυψέλη. Ναι, ναι. Σήμερα υπάρχουν τα κίνητα, τα οποία όμως είναι ημιυπόγεια, υπόγεια, ισόγεια. Αυτά είναι αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν είναι κανονικά σπίτια. Όχι, όχι. Τα οποία θέλουν ριζική ανακαίνιση. Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Πολλοί λένε ότι σε περιοχές σαν αυτές που προαναφέραμε, κάποιοι έχουν αφήσει να εξαθλιωθούν τελείως, όπως και στα Εξάρχεια, για να τις αγοράσουν μπυρπαρά, όπως έγινε και στον Γκάζι, όπως έγινε και στο Ξηρί. Η Ομόνια έχει τρεις φορές χέρια. Ναι. Η Ομόνια έχει αγοραστεί και έχει πουληθεί τρεις φορές. Τι εννοείται. Από το 2009, από το 2009 και μετά, δηλαδή η Ομόνια γενικότερα, αγοράστηκε πρώτη φορά από κάποιους επενδυτές 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, μετά μεταπουλήθηκε το διαμέρισμα 20.000 ευρώ. Και τώρα που λέτε 40.000. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι εσείς βλέπετε ότι υπάρχει και ένα πλάνο τέτοιο να απαξιώσουμε κάποιες περιοχές, να τις πουλήσουμε όσο και μετά να ανεβούν οι τιμές. Σαφέστατα. Στην Νέα Υόρκη είχε γίνει αυτό. Είναι πολύ απλό. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου μπορεί κάποιος να αγοράσει ένα ακίνητο στο κέντρο της πόλης από 600 έως και 1.000 ευρώ, 1.100. Οπουδήποτε και αν πας στο εξωτερικό, έχεις ένα μηδενικό ακόμα στο τέλος. Αν στοιχίζει 6.000 ευρώ, 10.000 ευρώ. Θα ήθελα να κάνω μια ακόμα ερώτηση, μια και έχουμε εδώ τους ειδικούς. Συμφωνείτε με τις εκτιμήσεις ότι όταν γίνουν οι αθρώοι πληστηριασμοί που αναμένουν από το Δεκέμβρη και μετά η αγορά ακινήτων θα βυθιστεί κι άλλο? Ακούς κάτι. Οι τιμές των πληστηριασμών, αυτό που έχω δει μέχρι στιγμής εγώ ίδιος. Οι εμπορικές αξίες. Οι εμπορικές αξίες που λένε, η τιμή που βγαίνει,
τα κίνητα δεν είναι δηλαστικά 100%. Εγώ θέλω να δω ότι θα γίνει η διόρθωση τιμής. Αυτό λέω. Θα δούμε διορθώσεις. Θα γίνει... Εκεί θα δούμε τις διορθώσεις των τιμών, τότε θα καταλάβουμε ακριβώς πόσο πλήγμα θα έχει τη αγορά. Ψυχολογικά και μόνο θα σας πω. Mm-hmm. Ψυχολογικά θα ξεκινήσει ο πληστηριασμός, ο ενδιαφερόμενος αγοραστής θα κρατήσει μια στάση αναμονής για να δει τι συμβαίνει. Mm-hmm. Ταυτόχρονα, επειδή έχει γίνει όλη αυτή η διαδικασία, οποιοδήποτε θέλει να επενδύσει ένα ακίνητο, δηλαδή να κάνει μια αγορά ενός ακίνητου, θα παραμείνει για πάμε να δει, λίγο στην αγορά. Δίμηνο ή τρίμηνο. Έχουν πέσει τα ενίκια. Ναι, έχουν πέσει αρκετά κάτω. Ναι. Στο Μαρούσι τουλάχιστον που δραστηριοποιούμε εγώ, ναι, με πρόεδρος του συλλόγου, βλέπω ότι έχουν πέσει αρκετά. Και αυτό είναι καλό. Γιατί έπεσε η αγορά, έπεσαν και αέρα κάποιες ακριβώς, εποχές, έπεσαν και κάτι δυσθεώρητα ποσά. Κάποτε υπήρχε μεγάλος αέρας, δηλαδή το 6, το 7, το 8, αυτό σιγά σιγά έχει τελειώσει και έχουν ηρεμήσει και οι ιδιοκτήτες. Πέσαν τα ενίκια, κύριε Πρόεδρε μου, και πόσα κλειστά καταστήματα είναι στο Μαρούσι? Δεν έχει πάρα πολλά. Αυτό που με χαροποιεί είναι ότι ανοίγουν καινούργια, δεν με χαροποιεί που κλείνουν. Σε ποιο κλάδο συνήθως? Δυστυχώς σε εστίαση. Πάλι. Σουβλατζίδικα, ναι, καφετέρια. Είναι το χαρακτηριστικό δείγμα της κρίσης. Και δεν ξέρω αν αντέχουν αυτά. Για δεν πόσο αντέχουν, αντέχουν 6, 7, 8 μήνες, κλείνουν και κάνουν και ζημιά στους παλαιότερους επαγγελματίες, στους πιο σοβαρούς. Άρα αυτό δεν μπορούμε να το λάβουμε υπόψη μας ως κάτι θετικό, δόχι, ότι ανοίγει μαγαζία. Μένει να κλείσει το εξάμηνο. Ανοίγουν δε μικρά μαγαζιά, τα οποία και αυτά προσπαθούν. Η υπόλοιπη αγορά αντέχει. Προσπαθούμε να την κάνουμε να αντέξει με διάφορες δράσεις. Υπήρχε κίνηση στις προεκπτώσεις. Την πρώτη μέρα μόνο και τις επόμενες μέρες χαμηλά και χειρότερα από πέρσι. Αυτό το βιολί με τις εκπτώσεις κάθε δύο μήνες, προσφορές και εκπτώσεις και εκπτώσεις, νομίζω ότι λύνει και λίγο υποκρισία. Γιατί το λέτε? Διότι όταν κάνουμε εκπτώσεις, τι εννοούμε? Να δώσουμε το στόκ. Τι στόκ να δώσεις κάθε σε δύο μήνες μέσα? Ναι, άρα δεν έχει δύο νόημα, φορές λέτε, το χρόνο, νομίζω ότι είναι αρκετά. Οι Κυριακές έχουν νόημα, πιάσαν κανένα τόπο. Απολύτως νόημα, το φωνάζουμε όλος ο χώρος του εμπορίου, φωνάζει ότι δεν θέλουμε Κυριακές. Δεν βολεύει τα καταστήματα, τα μικρά, δεν εξυπηρετεί τίποτα. Όποιος είναι να αγοράσει, θα αγοράσει τις 6 μέρες εβδομάδος που είμαστε ανοιχτά 72 ώρες τη βδομάδα, κυρία Μαυραγάνη. Είναι ανάγκη να ανοίξουμε τώρα και άλλες 8 ώρες να ταλαιπωρούμε τους συνεργάτες. Πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, να πούμε ότι την ερχόμενη Παρασκευή 24 αυτό, Νοεμβρίου. Την Παρασκευή είναι η Παγκόσμια ημέρα που λέγεται Black Friday, Μαύρη Παρασκευή. Τι είναι αυτή η Μαύρη Παρασκευή? Είναι μια Μαύρη Παρασκευή για εμάς τους εμπόρους, αλλά είναι μια Λευκή Παρασκευή για τους καταναλωτές, διότι θα έχουν την ευκαιρία να βγουν έξω να ψωνίσουν σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Εμείς στο Μαρούσι ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε τον κόσμο και μάλιστα θα τους προτρέπουμε και τους συναδέλφους να το κάνουν και Μαύρο Σάββατο, δηλαδή να είναι ένα Μαύρο Παρασκευό Σάββατο, με την ελπίδα ότι θα έρθουν όλοι, γιατί δεν μπορούμε να τους βλέπουμε στενοχωρημένους. Εύχομαι να γίνει μια μεγάλη γιορτή. Μακάρι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Την επόμενη Παρασκευή, 24. Την Παρασκευή 24 και Σάββατο 25 θα είμαστε ανοιχτά όλη μέρα και ξέρουμε ότι θα έλθουν. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ευχαριστώ πολύ.